του θα πάω λιγάκι στην απεργία του 60. Η απεργία του 60, πρέπει να σας πω ότι πλέον ήμουν στα όργανα, στο όργανο που καθοδηγούσε αυτή τη δουλειά, ήταν και αυτή μια δουλειά αυτόρμητη. Κανείς δεν καθοδήγησε αυτή την ιστορία να εξελιχθεί όπως εξελιχθεί. Πήγαμε για μια απεργία, επειδή μέσα στη δάκη γινόταν μια διαπάγη. Μια διαπάγη δύο γραμμών που ουσιαστικά ήταν τρεις. Υπήρχε μια γραμμή που ήθελε τους αγώνες και την πολιτική εξέλιξη γραμμική θα σας περάσουν στην νομότητα από όλο και μακαρίτη της Υπηρεσίας του Ηλίου. Υπήρχε μια άλλη γραμμή που ερχόταν, ας πούμε, που έλεγε ρίξη, αλλά τι γίνεται μετά δεν έλεγε. Και έπρεπε υπήρχε και μια άλλη άποψη που έλεγε ότι ρίξη με την προϋπόθεση ότι συγκεντρώνεις τον πόλο που θα κάνεις τη ρίξη την πλειοψηφία του λόγου, την πλειοψηφία των οικοδόμων προκειμένου, έτσι. Λοιπόν, καμία από αυτές τις γραμμές δεν είχε βάλει χέρι, δεν ήταν πλειοψηφία μέσα από την ιστορία. Γινόταν διαπάγει πίσω από την πλάτη των οικοδόμων, πίσω από την πλάτη των οργανωμένων, γινόταν διαπάγει. Συνεπώς, ό,τι προέκυψε την ημέρα εκείνη ήταν περισσότερο θέμα με αυθορμητισμού και όχι οργανωμένης, ας πούμε, κατάστασης. Κάποιες, εγώ ήμουν φαντάρος τότε και είχα βγει έξω για να πάρω μέρος, θα είχα καθέρι να πάρω ανάμον, να πάρω μέρος στην απεργία. Φορούσα από μέσα μια στρατιωτικό εκτόνι, ένα παλτό απάνω, ήμουν και αδύνατος. Και τα φέρνει διάρρωση, έπρεπε να είμαστε κάτι με το μανούλι για κομμάτι, κάτι συντρόφου, α πούμε. Όχι, το πίσω δεν ήταν κανένα στο μέσα. Μα βάλανε μέσα σε ένα φορτηγό, μπροστά κάθε οδηγό και πίσω ένα με ένα αυτόματο και ένα φοροφύλακα. Πηγαινόρχεται και πρέπει να φέρουμε κι άλλο. Και μα πάνε στην τροφία κατευθείαν στην Κύπρο. Δεν είναι μία, είναι στην Κύπρο κατευθείαν απευθεία. Λε και ήμασταν, δεν ξέρω κι εγώ ποιο. Μου λέει τώρα εγώ, άμα με πάνε, α πούμε, υπέρα φαντάρο μέσα, χάθηκα. Πούσα κάτι αρβίλες τέτοιες. Σηκώνω κοπανάω μία εδώ πέρα του φοροφύλακα και πέφτει κάτω, πρόκειται άλλο. Δρόμο όλοι. Λοιπόν, αυτά γίνανε σαν λέω αθόρυντα σύνδρομη. Αθόρυντα. Πιο κάτω ένας όπως σε δάκωσε το αυτοί του Τασιόρου. Τασιόρου ήταν αρχικός αστυνομίας. Και το ωραίο παιδικά από Τασιόρου δεν ήταν φασίστας ο άνθρωπος. Βρήκε σύντροφο στον δρόμο στην αγωδία και του λέει φεύγα, δεν σε πιάνω, δεν θα σε πιάνω, δεν πιάνω, άλλος σε πιάνω. Δηλαδή είχε και τέτοιες καταστάσεις η ιστορία και είχε και τέτοιες ιστορίες. Η απεργία λοιπόν είχε πάρα πολλά στοιχεία αυτορμητισμού, αλλά από εκεί και ύστερα πραγματικά έγινε ένα ορόσημο που έφερε πάρα πολύ κόσμο και στην Ελλάδα, κυρίως στα συνδεκάτα.